Είπαμε πως μαζί με τον Χριστό σταυρώθηκαν και δύο κακούργοι. Ο ένας σταυρώθηκε στα δεξιά του και ο άλλος στα αριστερά του. Ο δεύτερος και πάνω στο σταυρό εξακολουθούσε να είναι κακός και μετανόητος. Έβριζε τον Χριστό και φώναζε «Αν είσαι πραγματικά παιδί του Θεού, σώσε τον εαυτό σου και μας». Ο άλλος αντίθετα έδειξε μετάνοια, κατάλαβε πως ο Χριστός δεν ήταν ένας συνηθισμένος άνθρωπος, μα κάτι πολύ παραπάνω. Γι' αυτό έλεγε στον σύντροφό του «Δε φοβάσαι το Θεό που βρίζεις αυτό τον αθώο. Εμείς αξίζουμε αυτή την τιμωρία για όλα τα κακά που κάναμε. Τι κακό όμως έκανε αυτός?» Και έπειτα με την πιο μεγάλη πίστη που μπορεί να φανταστεί κανείς, γύρισε το κεφάλι του στον Χριστό και του είπε «Θυμήσου με, Κύριε, όταν έλθεις στη βασιλεία σου». Και ο Χριστός, με την απεριόριστη αγάπη που έδειχνε στους αμαρτωλούς που μετάνιωναν, του απάντησε «Σε βεβαιώνω πως σήμερα θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο». Το παράδειγμα του κακούργου που μετάνιωσε για την προηγούμενη κακή ζωή του και μπήκε πρώτο στον Παράδεισο μαζί με τον Χριστό, μας δείχνει μια φορά ακόμη πόσο μεγάλο πράγμα είναι η μετάνοια. Επίσης, μας διδάσκει πως ο Θεός συγχωρεί τον άνθρωπο που μετανιώνει ειλικρινά για τις αμαρτίες του, έστω και την τελευταία στιγμή της ζωής του. Γιατί ο Θεός είναι πραγματικός πατέρας, κάτι περισσότερο από πατέρας, γεμάτος αγάπη. Συγχωρεί λοιπόν εμάς τα παιδιά του, όποια στιγμή και αν μετανιώσουμε για τις κακές μας πράξεις.